πρώτη στιγμή, στο στάδιο της διαδικασίας της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και βεβαίως μια χρηματοδότηση με ένα υποφερτό επιτόκιο και όχι με την βαρβαρότητα των επιτοκίων που έχει επιβληθεί στον όποιον δανεισμό είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε και τα δάνεια. Έχουμε τα δάνεια των φυσικών προσώπων, των ανθρώπων που κρατάνε τις καταναλωτικές κάρτες στα χέρια τους για να επιβιώσουν, με απαράδεκτα επιτόκια της τάξεως του 17% και του 20%. Και η δημοκρατική αριστερά διεκδίκησε να έρθει το επιτόκιο στο ύψος που ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως να παγώσουν, να υπάρξει ένα μεγάλο διάστημα χάριτος, μια περίοδο χάριτος, γιατί δεν μπορεί ο καταναλωτής, δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώσει μέσα από την ανέχεια, μέσα από την δυστυχία των αποψηλωμένων μισθών και των συντάξεων που είναι, ας το επαναλάβω, μισθοί και συντάξεις φτώχειας και ντροπής. Και όταν τα έσοδα δεν εξασφαλίζονται από το ελληνικό δημόσιο, το εύκολο θύμα είναι μπροστά ο άνθρωπος της μισθωτής εργασίας. Και να και πάλι περικοπή μισθών και ξανά περικοπή συντάξεων. Αλλά δεν γίνεται, δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός αυτή την αφέμαξη, πόσο άλλο πια να συμπιεστεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα και μάλιστα τα οικονομικά αδύναμα στρώματα αυτού του τόπου. Και το φορολογικό σύστημα, ένα άδικο φορολογικό σύστημα, ένα φορολογικό σύστημα που επιβάλλει χαράτσια την ώρα που η μαύρη οικονομία, η παραοικονομία λαιλατεί. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το 30% του ΑΕΠ, δηλαδή λαιλατεί σε ποσοστό 30% τον ιδρώτα, τον τίμιο ιδρώτα του Έλληνα εργαζομένου. Και η διαφθορά επίσης κατέχει το 10% του ΑΕΠ. Εάν υπήρχε σωστή, εάν υπήρχε προοδευτική πολιτική, μόνον εάν μειώναμε την διαφθορά σε ποσοστό 1% και την παραοικονομία σε ποσοστό 5%, θα είχαμε ένα σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο αθροιζόμενο με την περικοπή περιττών δημόσιων δαπανών στη νοσοκομιακή και φαρμακευτική δαπάνη, με την περικοπή άλλων δαπανών που αναφέρονται στην αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, γιατί είναι δημόσιες δαπάνες που κινούνται στη μαύρη τρύπα. Και αν περικόπταμε, αυτή είναι η πρότασή μας, την περιττή λειτουργική δαπάνη του δημοσίου, όχι μισθούς, την περιττή λειτουργική δαπάνη, θα είχαμε αμέσως το ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στα νέα μέτρα που έρχονται μετά τον Ιούνιο, μέτρα που ξεπερνάνε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ και για να εξασφαλιστούν θα φορτωθούν στις πλάτες και πάλι των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων αυτού του τόπου. Αυτή η πολιτική χρειάζεται. Αυτή είναι η προοδευτική πολιτική. Αυτή που κρατάει τη χώρα στην Ευρωζώνη και η πολιτική που αποδεσμεύει από τις ρυθμίσεις του μνημονίου και ταυτόχρονα παίρνει μέτρα να ανακουφίσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και να σηκώσει την κοινωνία επάνω που σήμερα είναι γερμένη και συνεχώς πέφτει προς τα κάτω ως το αποτέλεσμα μιας αντιλαϊκής, μιας αδιέξοδης, μιας απαράδεκτης πολιτικής που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάντα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση της διαφθοράς. Εξακολουθεί και σήμερα καλά να κρατεί. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση της παραοικονομίας. Και αυτή καλά κρατεί. Και όταν καλά κρατεί η παραοικονομία και η διαφθορά, αυτή την υπόθεση την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Την πληρώνουν οι οικονομικά αδύναμοι. Την πληρώνουν εκείνοι οι οποίοι δεν φταίνε. Δεν λειτουργήσαν ποτέ ως στοιχεία του πελατειακού κράτους. Αυτή την πληρώνουν. Αυτά πρέπει να αλλάξουν για τον τόπο. Αλλά για να αλλάξουν χρειάζεται η άλλη, η προοδευτική πολιτική. Αυτή την οποία η δημοκρατική αριστερά
επίμονα και συστηματικά προωθεί, αναδεικνύει ως την αναγκαία πολιτική για τον τόπο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι βέβαιο ότι στις 17 Ιουνίου θα προσέλθουν οι πολίτες, πολύ περισσότεροι αυτή τη φορά, να επιλέξουν ποια πολιτική θέλουν. Κρατάνε το κλειδί της λύσης στα χέρια τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Κρατάνε τη λύση στα χέρια τους. Και εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό με σχέση εμπιστοσύνης, με σχέση υπευθυνότητας. Και του λέμε, δώστε μας εντολή να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση. Δώστε μας εντολή να προωθήσουμε την πολιτική που μπορεί να σηκώνει την Ελλάδα και να σηκώνει μαζί όρθια και ζωντανή την ελληνική κοινωνία. Δεν ζητάμε την δύναμη την εκλογική ως αυτό σκοπό για την δημοκρατική αριστερά. Ζητάμε τη δύναμη από τον ελληνικό λαό για να την κάνουμε δύναμη για τη χώρα, δύναμη για την κοινωνία, για να μην επιστρέψει η χώρα σε συνθήκες του σήμερα και του χθες, αλλά να πορευτεί μπροστά. Από αυτή την υπεύθυνη θέση σας καλώ, φίλες και φίλοι του Μενιδίου, να στηρίξετε την δημοκρατική αριστερά, να στείλει η Αττική και άλλον βουλευτή, να στείλει δυο και περισσότερους βουλευτές στο Κοινοβούλιο της 18ης Ιουνίου. Και η εντολή σας να είστε βέβαιοι ότι θα είναι εντολή. Θα είναι εντολή. Εντολή για την προοδευτική πολιτική. Εντολή για λύσεις. Εντολή για υπεύθυνη πολιτική πράξη και δράση. Και όχι για μεγάλα λόγια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία η πολιτική που ασκήθηκε από το πολιτικό δίπολο Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα προβλήματα έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο. Ένα πολιτικό σύστημα που γέννησε σαπίλα. Ένα πολιτικό σύστημα γεμάτο αδιαφάνεια, μακριά και έξω από τους κοινωνικούς ελέγχους. Ένα πολιτικό σύστημα με ένα προστατευτικό κέλυφος ατιμωρησίας. Ένα πολιτικό σύστημα που αφήνει ανεξέλεγκτους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και στο Λιχτενστάιν, όταν δεν έχει κάνει τίποτε, ούτε η κυβέρνηση του Πασόκ, ούτε η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, να ελεγχθούν αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, προκειμένου να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο εκείνα τα οποία αντιστοιχούν στο δικαίωμά του. Και πότε? Όταν η Γερμανία έχει υπογράψει διακρατική συμφωνία με τους Ελβετούς και ήδη έχει εισπράξει ως προκαταβολή, διακρατηθέντος φόρου τραπεζικών καταθέσεων, 2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Ως προκαταβολή, φίλοι και φίλες του Μενιδίου. Και η Αγγλία, λίγους μήνες πριν, έχει εισπράξει και αυτή επίσης ως προκαταβολή, 600 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Τίποτε δεν έχει κάνει η Ελλάδα. Τίποτε δεν έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ και η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και δικαιούμε. Δικαιούμε μαζί με όλες και όλους εσάς. Όχι πια να έχω την βεβαιότητα, απλώς την βεβαιότητα, αλλά την μεγάλη βεβαιότητα ότι υπάρχει συγκάλυψη. Κάποιοι πρέπει να συγκαλυφθούν. Κάποιοι οι μέτεροι πρέπει να μείνουν. Πρέπει να μείνουν στο περιθώριο και στην ατιμωρησία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η μίζα και η διαφθορά έχει λαϊλατήσει. Έχει λαϊλατήσει ως τροκτικό το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και από αυτή την λαϊλασία, από την ανυπαρξία μιας συγκεκριμένης δημοκρατικής προοδευτικής πολιτικής, προέκυψαν όλα αυτά που προσδιορίζουν την εξαιρετικά σήμερα δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα για τα οικονομικά αδύναμα στρώματα αυτού του τόπου. Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει, θα αλλάξει με την δική σας ψήφο, με την δική σας εντολή. Και σας καλούμε να μας την εμπιστευτείτε. Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Και είμαι βέβαιος ότι την φωνή της Δημοκρατικής Αριστεράς αυτές τις ημέρες που απομένουν μέχρι την 17η Ιουνίου θα την πολλαπλασιάσετε. Θα την κάνετε πιο δυνατή. Θα την ενισχύσετε. Γιατί ξέρετε ότι είμαστε η υπεύθυνη δύναμη. Γιατί ξέρετε ότι η ψήφος σας και η δύναμη στην Δημοκρατική Αριστερά καταστρέφει τα διεφθαρμένα ή τα φθαρμένα πολιτικά σχήματα και τα αφαιρέγγια πρόσωπα και στέλνει δυνάμεις φρέσκες, δυνάμεις αποφασισμένες να αγωνιστούν για το καλό του τόπου και της κοινωνίας. Σε αυτή την υπόθεση να σηκώσουμε την προοδευτική πολιτική ψηλά, να οδηγήσουμε τη χώρα στην διέξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται. Έχετε την δική σας δύναμη και σας ζητάμε να μας τη δώσετε. Ο τόπος, αυτή η πατρίδα, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή η κοινωνία, μπορεί και δικαιούται να περπατήσει σε δρόμους προκοπής, σε δρόμους ανάτασης. Και αυτό θα το επιβάλλετε εσείς με την δική σας ψήφο, με την δική σας εντολή. Ισχυρή Δημοκρατική Αριστερά, η υπεύθυνη δύναμη, δώστε μας την εντολή να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση. Γεια σας.